Και τώρα θα καλημερίσω στη συχνότητα του 984 έναν από τους κορυφαίους χαρτογράφους και υδρογράφους της Μεσογείου, εμπειρογνώμονας Κυπριακής Δημοκρατίας, στις περισσότερες οριοθετήσεις της, ο κύριος Χρήστος Ζήνωνος, για τον οποίο θυμίζω ότι την περασμένη Παρασκευή σε αντιθέσεις διαβάσαμε ένα μήνυμα που έστειλε την ώρα της εκπομπής, που είπε ότι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό θα μπορούσα να πω πολλά. Θέλω όμως, λέει, να σταθώ, έλεγε το μήνυμα που έστειλε και το διαβάσαμε, σε κάτι. Αν δίνει κάποιος δίκιο, με πολλά εισαγωγικά το είπε, ηρωνικά, στον Ερντογάν, είναι ότι για να λες ότι έχεις μία και μόνο διαφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ, την οποία πας στη Χάγη. Ως χώρα τι έχεις κάνει ως Ελλάδα πριν πας στη Χάγη? Γιατί αν πας στη Χάγη έτσι, χωρίς να έχεις κάνει αυτά που πρέπει να κάνεις, είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά, αν υποθέσουμε ότι βάζει την πάντα όλη την άλλη αναθεωρητική ατζέντα, και με μόνο αυτό θα ανοίξει θέμα. Πώς? Το είπε. Τα βασικά, τα στοιχειώδη δεν τα έχουμε κάνει ως χώρα. Δηλαδή, ούτε θέσεις βάσης, ούτε ευθείες γραμμές βάσης, ούτε κλείσιμο κόλπων, τίποτα, τίποτα. Δεν τα έχουμε στείλει σε καμία χαρτογραφική υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισήμως, για να πούμε ότι εμείς έτσι βλέπουμε, αυτό το στοιχειώδες, έτσι βλέπουμε τις θάλασσες μας. Κατά συνέπεια, θα ανοίξουν όλα τα θέματα και με μόνο αυτό το θέμα. Αυτό ήταν το ρεζουμέ της με έναν τρόπο σκοπτικής διάθεσης να σχολιάσει τότε τα γεγονότα ο κύριος Ζήνωνος. Και επειδή ένα τυχαίο πρόσωπο δεν το λες, παραλαμβάνω από τους κορυφαίους χαρτογράφους ή υδρογράφους στη Μεσόγειο. Κύριε Ζήνωνος, καλημέρα από το Ηράκλειο. Σας καλημερίζω εσάς και τους εκλεκτούς σας συγνωμητάς, αν έχετε εκεί, και τους αυτάδελφους κριτικούς που μας ακούνε. Κύριε Ζήνωνος, πριν έρθω σε αυτό το θέμα, πριν από λίγο είχα εδώ στη συχνότητα έναν εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έλληνα, που ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας, τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος κατέθεσε στην εκπομπή μία είδηση που δεν έχει πολύ ακουστεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν στην Κύπρο έχει ακουστεί. Είπε λοιπόν ότι το ψευδοκράτος θέτει θέμα η κυβέρνησή του και στην Τουρκία εθνικής ασφάλειας από τον επικισμό με βάση τις 350.000 και άλλων στοιχείων που δημιουργούν προβλήματα, και το εξειδίκευσε. Μας είπε ότι στην περιοχή της Καρπασίας καταγράφονται 35.000 έπικοι, με εισαγωγικά η λέξη, επενδυτές, χωρίς εισαγωγικά, Εβραίοι, όχι όμως με Ισραηλινή υπηκότητα, από Ουκρανία, από άλλες περιοχές, και μάλιστα να έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες. Είναι έτσι? Συμβαίνει αυτό στα κατεχόμενα? Δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, βεβαίως. Θα μου πείτε εσείς, είναι οι Άγγλοι, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Αμερικανοί, αλλά ισχύει αυτό? Να σας πω αυτό που ξέρουμε εμείς. Αναφερθήκαμε τους αριθμούς. Δεν νομίζω να ανεβαίνει σε αυτούς τους αριθμούς. Αλλά από χρόνια, δυστυχώς, κάποιοι Ισραηλίτες, είτε με υπηκότητα Ισραήλ, είτε από άλλους Εβραίοι, αν το πούμε, επενδύουν σε περιουσίες οι οποίες ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους. Και η κυπριακή κυβέρνηση για τούτο προσπαθεί να το καταγγείλει στις χώρες οι οποίες, από τις οποίες έχουν υπηκότητα. Αν είναι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, να τους, με κάποιον τρόπο, να τους θέσει κάτω από την παρανομή εντός της συμπεριφορά τους. Αυτά ξέρουμε εμείς μόνο. Αλλά αυτά που είπε ο Τατάρ, δεν ξέρω εάν ανησυχούν και αυτοί από τον επικισμό. Φανταστείτε. Και θα ανατρέψουν τα δικά τους ισοζύγια με τους επίκους. Και αυτοί επίκους φέρνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Μια παράκληση, αν έχετε hands-free ακουστικά, αποδεσμεύστε τα, ή αν είστε πολύ κοντά στο κινητό, λίγο, με μια μικρότερη απόσταση, γιατί μπουκώνει πολλές φορές το ηχείο. Το μικρόφωνο. Θέλω λοιπόν να έρθουμε στο εξής θέμα. Αυτό που θέσατε με ένα πολύ εύστοχο μήνυμα και την Παρασκευή, είπατε ότι θα μπορούσα πολλά να πω για αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών, την ελληνοτουρκική προσέγγιση και το γεγονός ότι το κυπριακό δεν ήταν στην ατζέντα. Στέκομαι όμως, είπατε, στο ένα, αυτή τη μία διαφορά που λέμε ως Ελλάδα ότι αναγνωρίζουμε. Μετά άκουσα αυτά, τα καταθέσατε, αυτά που αποστείλει. Εγώ καταρχάς θα συγχαρώ πολλούς και πολύ εκλεκτούς διεθνολόγους, καθηγητές, επιτιμή πρέσβης κλπ, οι οποίοι επεσήμανα πραγματικά τα κενά, τις αδυναμίες, τους κινδύνους,
από αυτό το συμφωνητικό, συμφωνητικό να πω, από αυτή τη διακήρυξη, η οποία όντως δεν δημιουργεί νομική, τέλος πάντων, υπόσταση, δεν είναι σύμβαση, δεν είναι οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά δεν πάει από το λέει μια συμφωνία κυριών με γραπτές, τέλος πάντων, δεσμεύσεις. Αλλά σας λέω εγώ, αν ακολουθήσουμε και την ρήτη του Θουκυβίδη, ότι πάντοτε εκεί που υπάρχουν ασάφειες, έστω και επικοδομητικές, όπως έχει γίνει αυτή η διακήρυξη, δεν έχει πολλές ασάφειες, τις οποίες πάντοτε ο οποίος είναι πάντοτε τραμπουκάς και επιβάλλεται ο καραχοποιός των διεθνών, τέλος πάντων, συμβάσεων και νόμων, είναι η Τουρκία. Και θα τα ερμηνεύει κατά το δοπούν. Όμως, εγώ λέω, να ξεκαθαρίσουμε κάποιες θέσεις, τις οποίες πάλι εκεί αυτή η διακήρυξη δεν καθορίζει και δεν προχειοδρομεί μάλιστα. Το θέμα των θαλασσίων ζωνών, αν δεν πούμε την έννοια τη γενική των θαλασσίων ζωνών, όπως έχουν εκφραστεί κάποιοι πολιτικοί, ή ακόμα η Φαλοκρηπίδα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, όλα αυτά τα ζητήματα, εάν θέλουμε πράγματα εμείς, πράγματι η Ελλάδα, να τα περιορίσει πάνω σε μια συγκεκριμένη διαφορά, και ότι η διαφορά είναι πράγματι η αποκλειστική οικονομική ζώνη ή η Φαλοκρηπίδα, θα πρέπει, και λέει ότι αυτά θα επιληθούν βάσει του δικαίου της θάλασσας, πράγματι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το δικαίου της θάλασσας. Και εάν θέλει να κάνει παστίτσιο, ξέρω εγώ, πρέπει να δει ποια είναι τα ingredients, ποια είναι τα συστατικά για αυτή την εφαρμογή του δικαίου. Γιατί έχει ηθική υποχρέωση, γιατί είναι μέρος της σύμβασης, να εφαρμόσει τις προϋποθέσεις. Και τι είναι προϋποθέσεις, και τις δίνει αυτή η ευκαιρία, de jure, να καθορίσει την θέση της Ελλάδος, ενώ τη γεωγραφική της θέση. Να κλείσει κόλπους, να βάλει γραμμές βάση, να κάνει τα συμπλέγματα, να τα χαρτογραφήσει, να κάνει κατάλογο συντεταγμένο, αυτό που την υποχρεώνει. Να μου πεις ηθική υποχρέωση, όχι είναι υποχρέωση. Το δίκαιο της θάλασσας να τα αποστείλει στην Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα είναι ένα σώμα, έγκριτο σώμα και διεθνές σώμα, και να κατοχυρώσει την θέση της αυτά που είναι υπόχρεωση και δικαιούται. Και μάλιστα να πω ακόμα κάτι. Φίλες μου, Καριώτης και άλλοι είπαν ότι η Αίγυπτος έκανε μονομερή καθορισμό της ΑΟΣΤΗΣ και δυνατόν να παρενόχλησε και την ΑΟΣΤΗΣ Ελλάδος. Όχι. Η Αίγυπτος έχει κάνει μονομερή καθορισμό της χωρικής της θάλασσας, της παράπλευρης, με την Λιβύη. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι η μόνη πράξη που μπορείς μονομερός να κάνει με το δίκαιο της θάλασσας. Είναι η χωρική. Είναι η χωρική θάλασσα. Μπράβο. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Και δεν χαρτογραφείς ποτέ, για να το καταλήξω, δεν χαρτογραφείς το όριο της χωρικής σου, χαρτογραφάς τις αφεντηρίες σου. Και με μια δική σου εσωτερική νομοθεσία κηρύσεις και οχρεοθετείς τα 6, τα 7, τα 10 το εύρος της χωρικής σου θάλασσας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, είναι όπως το λέτε, είναι μονομερές, ναι. Το λέω γιατί πολλοί ακροατές λέγαν ότι είμαστε λίγο επιθετικοί με την Τουρκία. Είναι δυνατόν να διαμαρτυρόμαστε, έχει ακουστεί και αυτό, για το κάζους μπέλι στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί της? Όχι. Καμία χώρα δεν συζητά για το εύρος των χωρικών της υδάτων με καμία άλλη χώρα. Είναι δικό της δικαίωμα, από το δίκαιο της θάλασσας, από το διεθνές δίκαιο, από όπου θέλετε. Ωραία. Εμείς βλέπουμε ότι κάνει τραμπουκιδής και είναι πολιτικά, είναι διαχειρίσιμο να αποφύγεις αυτή την πρόκληση, παρόλο που διαιτητή σου δικαιωματικό σου, για έβαλε το κάσους μπέλι, πώς θα μετριάσεις αυτή την ένταση και την πιθανότητα γκρίση. Όμως, τα άλλα όλα πρέπει να τα κάνεις. Δηλαδή, δεν ενοχλείς το, σε εισαγωγικά το λέω, του κάσους μπέλι, με το να κλείς κόλπους, να τραβήξω τις γραμμές βάση, να στείλω και το ΙΝΑΟΣ μου, να κηρύξω το ΙΝΑΟΣ και να τα στείλω στα Ηνωμένα Έθνη και εκείνοι να καλέσουν είτε απέναντι στους παρακείμενους εμπλεκόμενες αυτές τις χώρες για διαπραγμάτευση. Όχι να βάλω ανοιχτά
Όμως που συμφώνησα με τον Ερντογάν ότι υπάρχουν συνυφασμένα θέματα, για εκείνον πίσω από το μυαλό του είναι η αφισβήτηση των ρωτήσεων, η αφισβήτηση των βραχονισίδων, να βάλει θέματα εξοπλισμού και λοιπά των νησιών, να βάλει πολλά θέματα. Όχι, για τους στερήσω αυτό το δικαίωμα να τα λέει και να τα αναδεικνύει, να τα κάνω, να τα στείλω στον ΕΕ και να έχει μπροστά τη οποιοδήποτε τρίτος τη διαφορά. Η διαφορά αυτή θα είναι απλώς ΑΟΣ και λοιπά, ή και ακόμα και η υφαλοκρηπίδα. Άρα η λέτε. Είναι obsolete. Είναι obsolete διαδικασία η υφαλοκρηπίδα. Έχει ξεπεραστεί με τη σύμβαση τη διαδικασία. Έχετε δίκιο. Και έχει γίνει η Άγγλος. Και τα ρυθμίζει όλα. Και πέφτουμε εμείς στην παγίδα να συζητάμε για υφαλοκρηπίδα. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Ερντογάν για υφαλοκρηπίδα. Αυτό που θέλει η Τουρκία ως κουβέντα. Και την ΑΟΣ να την ξεχνάμε. Όμως θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Άρα λέτε, βασικός κανόνας χώρας που λέει ότι στηρίζει το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο και τα έχει Ευαγγέλια είναι κλείσιμο κόλπων, συμπλέγματα, θέσεις βάσης, ευθείες γραμμές βάσης, συντεταγμένες, να πάνε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να κηρύξεις και ΑΟΣ αν θέλεις και να πεις μετά σε όποιον έχει άλλη άποψη για τα όρια της ΑΟΣ, έλα εδώ να μας πεις που είναι η διαφωνία σου. Όχι όμως να λες πάμε για αυτό το θέμα την ΑΟΣ σε οποιοδήποτε δικαστήριο χωρίς να τα έχεις κάνει αυτά. Σωστό? Ακριβώς. Προπάντων σε ένα δικαστήριο του οποίου δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα επί παντός επιστική η Τουρκία και πρέπει να γίνει προϋποσχετικό και όλα αυτά. Προϋποσχετικό. Η Ελλάδα θα βάλει κάτω την θέση της σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της. Τις γραμμές βάσης. Αυτή είναι η κυριαρχία της Ελλάδας. Τίποτε άλλο. Έχει την ευκαιρία αυτά που είναι στον αέρα αφισβητούμενα να τα κατοχυρώσει με μια διεθνή τέλος πάντων διαδικασία που είναι η κατοχύρωση τους στην αρμόδια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Που κυκλοφορεί, σε παρακαλώ, εμείς από το 1993 το κάναμε. Και τα κατεχόμενα. Καλύψαμε και τα κατεχόμενα. Και τα κατεχόμενα. Και τα κατεχόμενα. Ειδική εγκύκλειο. Μάλιστα. Ναι. Ενιαίο Κυπριακή Δημοκρατία λέτε. Οι συντεταγμένες που στείλατε περιλάμβαναν και τις περιοχές των κατεχομένων, σωστά? Και των βάσεων. Και των βάσεων. Και των βάσεων. Διότι είναι, βεβαίως, διότι είναι γραμμές βάσης από τις οποίες μετράς όλες τα δικαιώματά σου στην ΑΟΣ, στην η εθνική σου κυριαρχία πρώτα-πρώτα. Απλώς είμαστε είναι αποστερητικό από πλευράς χωρικής θάλασσας για να ικανοποιείται τις αγγλικές βάσεις από πλευράς ασκήσεων. Δηλαδή, γίνονται προσεγγίσεις των στρατιωτικών και άλλων τέλος πάντων όταν στηριωτήσουν από τη θάλασσα. Αυτό λέει η συνθήκη εγκαθίδρυση. Αλλά δεν πάβει από το να είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κυρίαρχες βάσεις. Κυρίαρχα στρατόπεδα, με λίγα λόγια, για μένα. Αυτά σημαίνουν οι δύο βάσεις. Μείνανε δύο στρατόπεδα, μεγάλα. Κύριε Ζηνώνος, θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε ότι θα μπορούσατε να το κάνετε, αλλά δεν το κάνετε γιατί άλλο είναι το πρωτεύον. Ωστόσο, εγώ θα σας βάλω στον πειρασμό. Με βάση τη διακήρυξη ελληνοτουρκικής φιλίας και καλής γειτονίας, όπου γράφει ότι μία και η άλλη πλευρά θα πρέπει να κάνουν οτιδήποτε μπορούν να αποφύγουν να δημιουργούν καταστάσεις που λειτουργούν απειλητικά για την άλλη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με βάση αυτή τη διακήρυξη, μπορεί να πάει σε επέκταση, όχι νομικά, πολιτικά θέλω να μου πείτε. Νομικά μπορεί, σε επέκταση των χωρικών υδάτων, μπορεί να πάει. Σε οριοθέτησε ΑΟΣ με την Κύπρο ή θα της πει η Τουρκία με βάση αυτό που υπέγραψες πολιτικά δημιουργείς μόχλευση για επικίνδυνες καταστάσεις? Κοιτάξτε, εγώ λέω πριν έρθουν σε αμοιβαία συνεννόηση που σημαίνει οριοθέτηση δηλαδή και ετοιμασία συμφωνητικού η Κύπρος με την Ελλάδα που έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, θα πρέπει να κηρύξει η Ελλάδα που είναι η θέση της σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ, με την έννοια όπως είναι ο χάρτης της Σεβίλης, ο οποίος είναι εκεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα, ένας οδηγός ο οποίος εμφανίζει τις μέγιστες δυνατότητες που έχουν οι χώρες σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Τώρα σε μια διαπραγμάτευση για δικούς της πολιτικούς ή άλλους λόγους κάποια από τις χώρες θέλει να περιορίσει και να το εντάξει μέσα στην κανόνα της επιοίκειας και να πει εδώ μιλάμε για την Αίγυπτο, μιλάμε για 90 εκατομμύρια κόσμο, μια αναχτογραμμή τεράστια. Τώρα τι γίνεται, η οικονομική δραστηριότητα θα απαιτήσει 100%. Θα περιορίσω τέλος πάντων
τις απαιτήσεις. Είναι άλλο θέμα η πολιτική διαχείριση. Αλλά το να βγάλεις στον αέρα ποιες, σαν Ελλάδα, ποιες είναι οι ενδυνάμει θέσεις του ορίου της αποκλειστικής σου οικονομικής δόνης, αυτή είναι εσύ τι υποχρέωση να το κάνεις. Μάλιστα. Για να ξέρω και η απέναντι σου που ευρίσκεται. Μάλιστα. Με την Κύπρο τώρα έρχομαι. Η Κύπρο έκανε, η Κύπρος, προσέξτε να καταλάβετε, η Κύπρος έκανε οριοθετήσεις, κανονικές οριοθετήσεις, Αίγυπτον, Ισραήλ, Λίβαν. Έμεινε η Συρία, η οποία έχει εσωτερικά προβλήματα και άλλα, και ίσως να μην θεωρήσαν επίκαιρο το θέμα, να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό στη συνέχεια αυτή. Όμως η Τουρκία έχει κάνει με το ψευδοκράτηση, παρακαλώ, έχει επικαλεστεί πρόνοιες και αρχές του δικαίου της θάλασσας και δεν είπε, α, η νησί τουρκική δημοκρατία εισαγωγικά της Βόρειας Κύπρου δεν δικαιούσε. Όχι, είπε δικαιούσε ΑΟΣ και τη έδωσε ΝΑΟΣ. Αυτό να τα ακούνε στην Αθήνα κάποιοι όταν μιλάνε για το σύμπλεγμα του Καστελορίζου και ότι έχει απέναντί του μεγάλη ακτή. Να τα ακούνε ότι η Τουρκία με το ψευδοκράτος οριοθέτησε ΝΑΟΣ, αναγνωρίζοντας η Τουρκία στο ψευδοκράτος πλήρη δικαιώματα των ζωνών στο ψευδοκράτος. Να τα ακούνε αυτοί, μάλιστα, που κουνάνε το δάχτυλο στην Αθήνα και λένε, έλα μωρέ το Καστελόρι. Αν δεν είναι έτσι, άρα παίζουν το παιχνίδι της Τουρκίας. Ευθέως. Και κυκλοφόρησε εγκύκλειος. Και εμείς ήρθαμε εκ των υστέρων φυσικά και δώσαμε την πραγματική, το πραγματικό όριο, όπως το θεωρούμε εμείς, τη δική μας ΑΟΣ με τα παράλια της Τουρκίας. Και στείλαμε στο Γενικό Γραμματέα αυτές τις συνταγμένες. Δεν στείλαμε όμως αυτές που θεωρούμε σαν κοινό σύνορο Ελλάδος-Κύπρου. Ό,τι αφορά την θέση που βλέπουμε εμείς, ή βλέπει η Ελλάδα, και ας γίνει, αν δεν γίνει συμφωνία, τουλάχιστον να ταυτιστούν οι δύο θέσεις των δύο χωρών. Η κοινή θέση των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά τον κοινό σύνορο. Αν θέλεις να το κάνεις. Είτε Κρήτος, είτε η Αίγυπτος λέγεται, είτε Τουρκία, να αποφασίσουν. Μήπως πέφτει λίγο μακριά η Λευκωσία από την Αθήνα, κύριε Ζήνωνος, για την πολιτική και οικονομική ελίτ των Αθηνών. Κοιτάξτε, δυστυχώς όποτε η Κύπρος και η Ελλάδα ξεφεύγουν από τα πραγματικά προβλήματα και γίνεται αυτός ο συμβιβασμός ή να περάσουμε μέχρι να δούμε πού πάει το μέλλον. Το μέλλον είναι χειρότερο πάντοτε. Οι γεωπολιτικές συνθήκες διαμορφώνονται πάντοτε με την πρωτοβουλία και την εξουσία κάποιων τρίτων. Για να σας πω ότι η Τουρκία, και το είπε εκεί και στη συνάντηση δυστυχώς, ότι είναι διατεθειμένη να μπει εγγυητής και στη δημιουργία δύο κρατών εκεί στην Γάζα με την, με την Ισραήλ, να μπει εγγυητής. Και δεν είπε κάποιος κατά τη δική σου ερμηνεία του εγγύητου, σημαίνει εξουσίες, παρέμβασης και κυριαρχίας πάνω στα κράτη. Στην Κύπρο, τρεις εγγύητριες δυνάμεις, τρεις δυστυχώς, και οι τρεις έχουν ασελγήσει πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα με το πραξικόπημα, η Τουρκία με την εισβολή και τη συνεχή παραμονή της εδώ και τη στέρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να καταλάβετε, η διακήρυξη προχθές των 75 χρόνων ήταν η διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα Ηνωμένα Έθνη. Και η Τουρκία παραβιάζει καθημερινά και συνεχώς όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι μόνο στην Κύπρο, και στον Βόρειο Ιράκ, στη Συρία κλπ. Και λέω, δεν είπε κάποιος, κύριε, εσύ θα είσαι εγγύτης. Η ιστορία δεν σε βοηθά να είσαι εγγύτης. Και λέει, είναι εγγύτης. Και εννοεί εγγύτης να παραμείνει και μετά τα δύο ανεξάρτητα κράτη, γιατί το λέει και το εμφανίζει. Έχει δικαιώματα, λέει, η Τουρκοκύπρη και στη νότια θάλασσα. Μάλιστα. Γιατί θέλουν το δικό τους ψευδοκράτος και θέλουν και έλεγχο σε αυτό που αφήνουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάει για θάλασσα. Μιλά για θάλασσα. Αλλά εννοεί και τα γεωπολιτική και γεωτακτική της. Ότι θα επηρεάζει και τη σχέση του κράτους. Αν θα δημιουργηθεί ανεξάρτητο κράτος το ελληνοκυπριακό, θα το επηρεάζει και θα το ελέγχει και θα το εξουσιάζει. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να χτυπνούνται. Και ακούσα κάποιους να λένε, δεν θέλω να πω σε προσωπικές τέλος πάντων συζητήσεις και σχολιασμούς, να λένε ότι Μαρτί, θέλεις να φέρουμε την Τουρκία, δηλαδή, μαζί μας, εμείς οι δύο, να συζητούμε για το Κυπριακό τη στιγμή που είναι διεθνές. Και λέω, ποιος το έκανε διεθνές, κύριε? Πώς θα πω ότι το Κυπριακό είναι διεθνές? Μιλάμε με έναν παράνομο, τέλος πάντων, ηγέτη, ο οποίος κάνει και τον
εγωιστεί και λέει: εγώ θέλω δύο κράτη, ας άρχισε εδώ, λέει, στην πρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει ένα εξάμεινο να καλύψει αυτά τις δύο θέσεις, οι οποίες είναι οι δική μου θέση στα δύο κράτη. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί άλλο να βλέπουμε ότι αφήνουμε την Κύπρο, είναι άλλο κράτος, είναι ανεξάρτητο κράτος. Εδώ πήγαμε στο Μοντ Μπελερά και στο κράτος Μοντανά. Πήγανε πέντε συν ένας και παρακαλούσαμε να πάει ο ένας, ίσως να γίνει και μια ευρωπαϊκή συνταγή μέσα σε αυτό το ψήφισμα. Και λένε ότι και όχι, όχι, θα είναι εκεί παρατηρητή. Θα πάνε οι τρεις εγκύτριες συν τα δύο κοινότητες και έχουμε επιστρέψει ουσιαστικά, αγαπητέ μου Γιώργο Σαχίδη, έχουμε επιστρέψει το 1958 όταν συζητούσαμε τις συνθήκες εγκαθίδρυσης, τις συνθήκες εγκυήσεων, όλα αυτά για καταπέτηση της Τουρκίας. Διότι έχει διαγράψει όλες τις αποφάσεις των ΗΕ, έχει διαγράψει τελείως την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είναι μια νεκρή, λέει, ένα νεκρό καθεστώς. Και πήγαμε πίσω στο 58-59 για να κάνουμε μετριασμό της κατάστασης, ίσως να προχωρήσουμε στην καλύψη. Και λένε ελληνικά χείλη από έγκριτους διεθνολόγους και καθηγητές ότι είναι απαρακαλεί η Τουρκία να το κάνουμε διαφορά Ελλάδος-Τουρκίας. Σημαίνει διαφορά Ελλάδος-Τουρκίας ό,τι αφορά νέα τις εγγύσεις. Ότι πρέπει και οι δύο και οι τρεις να αποσύρουν. Μάλιστα. Είναι σαφές. Κύριε Ζήνωνος, κάντε μου τη χαρή. Μισό λεπτό, κάντε μου τη χαρή. Ότι η Ελλάδα έχει πολλά να κάνει πριν πάει. Τα είπατε αυτά. Ακούστε λίγο τώρα εδώ. Την περιφρόνηση του Κάσου Μπέλη. Ακούστε με λίγο. Επειδή έχω και κάποιους ακροατές που είναι ένα κλικ παραπάνω στην εξειδίκευση. Απλά θα παρακαλέσω το φίλο μου το Μιχάλη από τη Ρόδο να μην με βομβαρδίζει με mail. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω. Ένα και καλό. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης. Και μην μου το κάνει γιατί αποσπάμε έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Ο κύριος Ζήνωνος γνωρίζει πολύ καλά. Ότι, θέλω να τα ακούσετε το όλο. Ότι η Τουρκία με Κνίδο ως σημείο βάσης βγάζει νησιά στη λάθος πλευρά, Ρόδο, Κάρπαθο, Χίνα, Καστελόριζο. Επίσης γνωρίζει τη συμφωνία του 12, τη συμφωνία Νταβούτογλου Καλέμ Αμρ, συμφωνία Τουρκίας Λιβύης Αιγύπτου με κλειστό τον κόλπο της Καρίας. Μιχάλη μου τα έχει στείλει. Η Τουρκία στη συμφωνία του 12 με Αίγυπτο και Λιβύη είχε κλειστό τον κόλπο της Καρίας και τον κόλπο Λιβύης Αιγύπτου που τον μοιράζονται από κοινού. Κατά συνέπεια, αν η Ελλάδα κάνει 12 ναυτικά μίλια και κλείσει Χίνα, Παξιμάδια με ευθείες γραμμές βάσης με τη Ρόδο, βουλιάζει την επίσημα οριοθετημένη από την Τουρκία γαλάζια πατρίδα. Είναι έτσι? Τώρα βάζουμε στο τραπέζι και εξισώνουμε μια παράνομες κινήσεις και εντελώς παράνομες εφαρμογές και μέσα στα πλαίσια του δικαιώτη της θάλασσας αλλά και οποιοδήποτε άλλη αρχής και πώς θα θεραπεύσουμε αυτές τις παράνομες απαιτήσεις. Ας πούμε το τουρκολιβικό, πώς θα το μετριάσουμε, πώς θα το θεραπεύσουμε. Θεραπεία είναι να εφαρμόσεις τις πραγματικές αρχές του δικαιώτη της θάλασσας. Εγώ δεν μιλάω για την ώρα, δεν μιλώ για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να τα κοιτάξει με όλη τη σοφία της, προκειμένου να δημιουργήσει διαδρόμους, να μην αποκλείσει. Ας πούμε, ας πάρω παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Είχα εμπλακεί στα προβλήματα μεταξύ της Σλοβενίας και της Κροατίας. Ξέρετε ότι η Σλοβενία μπήκε στην Ευρώπη πριν από την Κροατία. Mm-hmm. Και δεν υπέγραφε, έβαζε βέτο για την Κροατία. Διότι επί τίτο έγιναν κάποιες ρυθμίσεις στο Παλάσιο Ζωνών. Και στη συνέχεια, όταν βάλει από τον κόλπο εκεί τη Τεριά τη και τη Κροατία, γίνεται κλειστή θάλασσα τα Πειραιά. Τα Πειραιά είναι 45 ναυτικά μίλια η Σλοβενία μόνο. Και δεν μπορούσαν να βγουν στη διεθνή θάλασσα. Όχι να πάρουν ναός, δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και δεν υπογράφανε. Τέτοια θέματα θα τα εξετάσει η Ελλάδα και εκεί που δημιουργούνται προβλήματα με την επέκταση των χωρικών τη υδάτων, θα προσπαθήσει να τα ρυθμίσει. Είτε σε συνεννόηση με αυτούς που επηρεάζονται, είτε από μόνη της. Άρα λέτε είναι άλλης τάξης μεγέθους αυτή η ιστορία και άλλο να κάνεις αυτά που οφείλεις να κάνεις αυτονόητα. Μπράβο. Εσύ ως κυρίαρχο κράτος, διότι εδώ μου στέλνει κάποιος. Μάλιστα. Ο Αντώνης, ξανά παιδιά, ο κύριος Ζώνος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι από τους κορυφαίους χαρτογράφους οριοθέτες στη Μεσόγειο. Δεν μετήχε μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οριοθετήσεις που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι όπως εμείς,
την Ιταλία έτοιμη από την υφαλοκρηπίδα του 70 και με την Αίγυπτο Αμερική, πλήρης οριοθετήσεις. Και επειδή κάποιος έξυπνος εδώ, ο Αντώνης, μου έστειλε ότι είναι κλειστή ή μη κλειστή θάλασσα και πρέπει να συνεργαζόμαστε για τα δικαιώματα, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχεις καταλάβει τι λέει μάλλον αυτή τη στιγμή ο κ. Ζήνωνος. Ότι εμείς ως χώρα δεν έχουμε κάνει τα στοιχειώδη. Δεν έχουμε στείλει αυτά που πρέπει ως φάκελο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και συζητάμε γενικώς με την Τουρκία να οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Καν δεν λέμε ΑΟΣ, βάζουμε και την υφαλοκρηπίδα, γιατί ντρεπόμαστε, μην τις χαλάσουμε τα φύγημα. Ελάτε, κύριε Ζήνωνος. Ναι, λέω εγώ, πώς θα φτιάξεις Γαλαίος Κορβαλιά χωρίς να φέρεις τα συστατικά εκεί στο τραπέζι, που σου καθορίζει η ίδια η συνταγή. Και λέει, θα κάνει δική σου, λέει, θα κάνει συνταγή του πια από μόνη τη και θα μα δώσει εκείνη τι παραμέτρου. Μα το δίνει το δίκαιο τη θάλασσα. Γι' αυτό αφήνω πίσω τα χωρικά, τα οποία είναι καθαρά είναι εκεί και μάλιστα είναι σε μια πολιτική ίσω διαχείριση και γίνεται αυτό. Αλλά όλα τα άλλα δεν είναι πολιτική διαχείριση. Το να πάει να κάνει το ελληνοεγυπτιακό χωρί να τραβήξει τι γραμμέ βάση, χωρί να βάλει όλε τι παραμέτρου. Ή στην εξίσωση, να σα πω ένα παράδειγμα. Αφού δώσαμε, κύριε Ζήνωνο, στην Αίγυπτο, δωράκι. Ντρέπεστε ναι, να το πείτε. Ωραία. Μα μπορεί να δώσει. Ναι, αλλά το δώσαμε σε βάρος νησιών όπως είναι η Κρήτη, το Κουφονήσι που επηρεάζουν και πέραν του 28ου. Βάστα κάτω, τράβηξε τη μέση σου γραμμή και στη διαπραγμάτευση είναι θέμα δικό σου πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά απουσιάζαν και οι γραμμές βάζει και όλα. Και σα λέω εγώ, βάλανε δύο μεσημβρινού. 20, ξέρω εγώ, 4, 28 με 26. Λοιπόν, να μην ξέρει δύο μεσημβρινού. Μα το να συζητά του δύο μεσημβρινού που βρίσκεται είτε η μέση είτε η έκπτωση που κάνει, είναι λάθος. Διότι απέναντι αυτέ δεν είναι παράλληλες. Οποιοδήποτε ξέρει δύο μαθηματικά, δεν είναι παράλληλες οι δύο απέναντι αυτέ. Είναι τυχαία σχήματα. Και μπαίνουν γραμμές βάσης για να πάρει τις μεσοκαθέτους τους και να ορίσει το γεωμετρικό τόπο της μέσης. Υπάρχει μια μαθηματική, γεωμετρική, γεωδετική τέλος πάντων διαδικασία. Και στη συνέχεια, τότε αν θα κάνεις και τι θα κάνεις, είναι άλλο θέμα. Και σας λέω εγώ ότι η νότια θάλασσα της Ρόδου μέχρι και της Καρπάθου είναι εκτός οριοθέτηση. Είναι οριοθετημένη. Όπως είναι το τελευταίο σημείο, είτε το D, είτε το A, δεν το έχω μπροστά μου τώρα, είναι αποτέλεσμα όλων των μεσοκαθέτων της Καρπάθου και της Αιγύπτου. Μάλιστα. Είναι εκτός μεγάλη περιοχή της Καρπάθου, θαλάσσια Καρπάθου και νότια της Ρόδου, είναι εκτός συμφωνητικού. Είναι εκτός. Γι' αυτό και λέω εγώ. Ναι. Ναι. Εάν έρθει τώρα μέσα στο συμφωνητικό τούτο, εάν έρθει η Ελλάδα και λέει εντάξει, εδώ το έχω νομιμοποιήσει με την Αιγυπτιακή, καλή ή κακό, σε μένα είναι κατοχυρωμένο νομικά αυτή η περιοχή ΑΟΣ και θα πάω εκεί να κάνω μια διάκριση. Θα κάνω μια δοκιμαστική εκεί. Δυνατόν η Τουρκία την λέει, φίλε, εγώ σταμάτησα και δεν εφαρμόζω το τουρκολιβικό γιατί εσύ είπαμε να μην δημιουργούμε. Να μην προκαλούμε. Εσύ τι κάνεις. Μάλιστα. Η συμφωνία μας και η διακρίση. Να τα. Σας λέω εγώ ότι. Το είπατε απλά. Και αυτό είναι σοβαρό. Το τουρκολιβικό, ενόχλησε όλη τη θαλάσσια εκεί, τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδος. Δεν ενόχλησε τη Αιγύπτου όμως. Η Αιγύπτος μπορεί να πάει ακριβώς κάτω. Μα σαν να τη είπε, κύριε. Και να κάνει ενέργειες. Άρα, κύριε Ζήνωνος, σαν να λέει στην Αίγυπτο, έλα να τα βρούμε πέραν του 28ου δυο μας. Η Τουρκία. Βέβαια, αμάντη. Κοιτάξτε, εφόσον η Τουρκία σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα μέσα με την έννοια της Αιγύπτου, διότι η Αίγυπτος έχει βάλει αυτές τις γραμμές. Ξέρετε ότι έχει βάλει από το 90 τις γραμμές βάσης. Τώρα αν θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο, αλλά το θέμα είναι ότι για να μπορούσες να μην τα βρουν θα έπρεπε να έχεις κάνει οριοθέτηση και πέραν του 28ου. Μάλιστα. Συμφωνώ. Πού δεν το έκανες. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Αίγυπτος θα τολμήσει να παραβιάσει εντελώς το γράμμα και το πνεύμα της Τουρκικής θάλασσας. Καλά, εγώ δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Σε αβράνια, μπορεί να το αφήσει σε αβράνια, να μην το ρυθμίσει με την έννοια που το θέλει η Τουρκία, αλλά θα είναι σε αβράνια. Αποφεύγει και την Ελλάδα από το να προχωρήσει και απέφυγε. Σωστά. Σωστά. Λέει εδώ ο Μιχάλης, οριοθετημένη γαλάζια πατρίδα με το παράνομο και τουρκολιβικό κτλ.
που όμως παράγει πολιτικά γεγονότα, δεν αφορά το Αιγαίο, είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία έχει 22 ναυτικά μίλια με το νόμο 2674-82. Εντάξει, Μιχάλη, το ξέρουμε, το ξέρεις. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, κύριε Ζήνωνος. Θέλω να μου λύσετε μία απορία. Δεν το λέω τυχαία ότι είστε ένας από τους κορυφαίους χαρτογράφους στη Μεσόγειο, υδρογράφους. Όμως είστε και ο άνθρωπος που έχετε πει ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις καλύτερες υδρογραφικές υπηρεσίες και χαρτογράφησης στον κόσμο. Λύστε μου την απορία. Εάν διαθέτει τέτοια υπηρεσία η χώρα μας, είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν κάνει τη δουλειά τους? Την έχουν κάνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν υπάρχει φρένο σε όλα αυτά που λέτε ότι δεν υπάρχουν, δεν αφορά την υπηρεσία, αφορά πολιτικές επιλογές. Μάλιστα, καθαρά. Και εγώ όχι μόνο αναγνωρίζω, λέω ότι έχει άξιους όχι μόνο σαν υπηρεσία, αλλά και υδρογράφους, έμπειρους και πολύ πολύ ψηλά καταρτισμένους. Είμαι βέβαιος ότι στα συρτάρια της ελληνικής υδρογραφικής υπηρεσίας θα είναι τραβημένες και γραμμές βάσης, θα είναι και τα συμπλέγματα, όλα θα είναι εκεί. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων να προχωρήσει να κάνει χαρτογράφηση, να αποστείλει αυτά τα δεδομένα στην Ειδική Επιτροπή των ΕΕ. Σας λέω εγώ ναι, πραγματικά. Ο χάρτης ο οποίος εμφανίστηκε στη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, οι χάρτες αυτοί, είναι της υδρογραφικής υπηρεσίας. Επειδή εμείς δεν είχαμε αυτή την ψηλά οργανωμένη και κατακτισμένη υπηρεσία, εννοώ, στην Κεντρική Δημοκρατία, βασιστήκαμε πάνω σε χάρτες του British Admiralty, αυτού του Βρετανικού Ναυαρχείου, οι οποίες είναι διεθνείς δηλαδή. Mm-hmm. Και σημειώσαμε ότι αν τους κάνετε, αν ζητήσετε από την ειδική γραμματεία της Επιτροπής Στήριξης των ΗΕ, θα δείτε ότι οι χάρτες που στείλαμε είναι χαραγμένοι εκεί, με όλη την επαγγελματική και υπεύθυνη τέλος πάντων εμφάνιση και η κατάλογη συντεταγμένο, και σταλήκα πλήρως και άκτη, διότι εκεί καθορίζεται ότι θα πρέπει να στελούν χάρτες ακριβίας και κατάλογη συντεταγμένο. Αυτό λέει ορίζει η συμφωνία. Και λέω, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα. Οι χάρτες όμως που έστειλε στο Ελληνο-Αιγυπτιακό, είναι, δεν ξέρω τι χάρτες είναι. Αυτή είναι, είναι συντριβή και το τυχητή, όλα αυτά. Τι κομψά που το λέτε. Τι κομψά που το λέτε. Είναι πλήρως χαρτογραφής. Μάλιστα, καταλάβαμε όλοι. Και μάλιστα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Μάλιστα, καταλάβαμε όλοι. Αυτοί τουλάχιστον που αφιπηρέτησαν επί κοινή, να σας αναφέρω ένα όνομα, ο οποίος είναι πολύ φτασμένος. Έγινε και διευθυντής και πρόεδρος της διευθυντικής ομάδας στο Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, Αλέξανδρος Μαράτους. Κάπου στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Κύριος Μαράτος λέτε. Μάλιστα. Ναι. Καταλάβαμε. Οι χάρτες της οριοθέτησης της Μερικής με την Αίγυπτο, μόνο της υδρογραφικής. Αφήστε το τώρα. Εντάξει. Καταλάβαμε. Της ελληνικής υδρογραφικής. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, έχει υπόψη του, λέει ο κύριος Ζήνωνος, ότι στις οριοθετήσεις και τα λοιπά η Κύπρος έχει και ένα αμαρτωλό τρίγωνο. Ο κύριος Ζήνωνος αν έχει υπόψη. Τον κύριο Ζήνωνο του ζητάγαν η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Κυπριακής να βγει να πει ότι έκανε λάθος υπολογισμούς για να τραβηχτούν πιο ανατολικά, να μην εφάπτονται. Το κύριο Ζήνωνος αν το ξέρει. Μείναμε 9 ναυτικά μίλια πίσω από το Τριεθνές. Εντάξει, δεν θα το ονομάζουμε Τριεθνές, διότι δεν είναι κομψό η στιγμή που απουσιάζει ο τρίτος να λες ότι είσαι Τριεθνές. Και αφήνει τα περιθώρια της μελλοντικής τέλος πάντων ρύθμισης, όταν και εφόσον η άλλη χώρα. Αλλά φτάνεις μέχρι εκεί που πιστεύεις εσύ ότι καλύπτεις το σύνολο, έστω με τη χώρα με την οποία σε διαπραγματεύεσαι. Στον κύριο Ζήνωνο ζητάγανε να πει ότι έκανε λάθος υπολογισμό και ότι δεν βγαίνει η επαφή με την Ελλάδα. Του το ζητάγανε η Αθήνα, επισημήτη, μέσω Λευκωσίας. Και φυσικά ο άνθρωπος είπε: εγώ λάθος έχω κάνει, είστε καλά. Πάτε καλά. Αυτό τους είπε. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή ρωτάνε εδώ. Και, ήταν μια και μου είπαν ότι ήταν πολιτική απόφαση. Οπότε εντάξει, πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Κύριε Ζήνωνος. Ότι εγώ ήμουν στην υπηρεσία. Θερμές ευχαριστίες, χαιρετισμούς στη Λευκωσία. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Πάντα πολύτιμη η σκέψη σας. Και σε ευχαριστώ και σε και τους καλεσμένους σας καμιά φορά, οι οποίοι θυμούνται την Κύπρο. Την θυμούνται και δεν είναι πάρος η Κύπρος. Η Κύπρος είναι σωτηρία, διότι είναι αυτό που της δίνει μια γεωπολιτική ισχύνη στην Ελλάδα και ηθική περισσότερα, γιατί είναι και μέλη και ιδίω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορεί από κοινού, όπως και διεφάνει,
να κάνουν τις συμμαχίες τους, όχι σε πολέμους και οι επιλογές είναι τι να κάνουμε, παιδιά, πάμε να πολεμήσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν έχει η Ελλάδα υπεροπλία, και πού έχει υπεροπλία, στην νομοθεσία, διευθύνει στη νομοθεσία τα θέματα δικαίου, δηλαδή κανόνες δικαίου, διευθύνει συμβάσεις και μάλιστα το υπόγραψε η κυρία Τουρκία. Η καθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μέρος της συνθήκης. Η Λοζάνη, όλα τούτα, θα τα σέβεται η Τουρκία και πρώτη και από όλους η Ελλάδα. Θα εφαρμόσει η Ελλάδα και λέω και δικαιολογώ εγώ την επέκταση της χωρικής θάλασσας, τη δικαιολογώ εγώ, γιατί έχει αναδειχθεί σε ένα σημείο κρίσεως, ένα σημείο συγκρούσεως με την Τουρκία και πρέπει να το διαχειριστεί πολιτικά, το αναγνωρίζω. Αλλά όλα τα άλλα, στη βάση, να μην τα ξαναπούμε όλα τα άλλα, ακόμα και η κήρυξη της ΑΟΣ, ξέρετε ότι η κήρυξη της ΑΟΣ είσαι υποχρεωμένος να στείλει στο Γενικό Γραμματέα συντεταγμένες κλπ. Γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει, έχει ηθική υποχρέωση να δείξει ποιες είναι, δεν είναι και ενδιαφέρον σου στην ΑΟΣ. Και ένα άλλο θέμα, αν θα το οριοθετήσει ή αν θα το κάνει μετά από ένα συμβιβασμό με τον κανόνα της Equitable Solutions. Και αφήσαμε, μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, μα δεν μπορεί η υφαλοκρηπίδα να είναι ανεξάρτητη από το Δίκαιο της Θάλασσας ή από την ΑΟΣ. Η σύμβαση του 58, τι γίνεται, είναι οψολή, πώς λέει, απαξιωμένο, πώς να πούμε, δεν εφαρμόζει πια. Μάλιστα. Είναι οψολή το κίνημα. Από νεκρωμένο έχει καταντήσει. Κύριε Ζήνωνος, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε πάντα καλά. Και να μας δίνετε έτσι από τις πολύτιμες γνώσεις σας μερικά στοιχεία για να καταλαβαίνουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί το τι παίζετε πολιτικά. Καλημέρα σας. Μου λέει εδώ ο Θανάσης. Όχι, εσείς δίνετε μια ηθική στήριξη και μπορεί να μην έχετε τις εξουσίες και την εκτελεστική τέλος πάντων να αρχίσει να τα εφαρμόζετε. Αλλά αυτό που δίνετε, η ηθική συμπαράσταση και συντάφτιση των θέσεων, είναι μεγάλη συμπαράσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια.